Είμαστε λίγο πριν την εκλογική διαδικασία της Κυριακής, όπου παλιά και νέα μέλη θα ψηφίσουν για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ τα μέλη που ενεγράφησαν μέχρι τις 21 Μαρτίου του 2022 θα εκλέξουν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Στην Κέρκυρα, από οργανωτικής πλευράς, όλα κυλούν ομαλά. Στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων υπάρχουν συνολικά 14 υποψηφιότητες που διεκδικούν τις 6 θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Κάθε μέλος του κόμματος έχει το δικαίωμα να επιλέξει μέχρι 2 υποψηφίους, ανεξάρτητα αν το μέλος του κόμματος ανήκει σε άλλο νομό της περιφέρειας από εκείνον από όπου προέρχεται ο υποψήφιος της επιλογής του. Για τον πρόεδρο έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν ακόμη και όσοι γραφτούν μέλη του κόμματος την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την προσεχή Κυριακή 15 του Μάη. Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ εκλογικά κέντρα θα υπάρχουν στην Κέρκυρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχίας στο Ισόγειο, στην Αχαράβη, στο παλιό δημοτικό σχολείο, στην είσοδο του Δημαρχείου, στα Βραγκανιώτικα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, στους Αργυράδες, γυμνάσιο Αργυράδων, στη Λευκύμη, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στους Παξούς, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παξών. Δύο από τις γυναίκες υποψήφιες, οι οποίες διεκδικούν μία θέση στην Κεντρική Επιτροπή, η Αγγελική Λουκανάρη και η Πινελόπη Ταρασίδου, μίλησαν στο Start. Αυτές οι εκλογές είναι πολύ σημαντικές. Δεν αφορούν μια εσωκομματική διαδικασία, όπως ενδεχομένως να πιστεύει ο κόσμος, αλλά είναι και ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση για τις επόμενες βουλευτικές, όποτε και να γίνουν. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ακραία φτώχεια είναι πρώτο πυλόν. Η ύφεση στην οικονομία της χώρας μας γυρίζει πίσω πολλές δεκαετίες, χωρίς σημάδια ανάκαμψης για το προσεχές μέλλον. Εάν δούμε και την αντιμετώπιση της πανδημίας με τους χιλιάδες νεκρούς, είναι εύκολη διαπίστωση για την ανικανότητα της κυβέρνησης με ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Η ενεργειακή κρίση, που υποτίθεται ότι είναι απόρρια του πολέμου, είναι ένα μεγάλο ψέμα, αφού αυτή ξεκίνησε στη χώρα μας από το Δεκέμβριο του 2021 με δυσβάσταχτους για τους πολίτες λογαριασμούς στη ΔΕΗ. Δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας, υγείας, εκπαίδευσης που να μην έχει πληγεί με βαρύτατες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αδιαφορία και η αναλγησία για το καθεστώς που η ίδια η κυβέρνηση επέβαλε φαίνεται όχι μόνο στις δηλώσεις απαξιωτικού χαρακτήρα κυβερνητικών στελεχών, όπως Ταϊκούρας, Κυρανάκης, Γεωργιάδης κλπ, αλλά και στους υπέρογκους μισθούς, των Golden Boys, όπως και στους διορισμούς των γαλάζιων απογόνων. Το ίδιο συμβαίνει και στην εξωτερική πολιτική. Φτάνει να σας πω ότι προχθές στη Βουλή ο κ. Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στα πλαίσια της συζήτησης για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος για το ζήτημα των βάσεων, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι κακό να είμαστε δεδομένοι, πράγμα που συνεπάγεται ότι πρέπει να είμαστε υποτελείς και υπάκουοι στα θέλω των ΗΠΑ. Αυτή είναι η πρακτική και η φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την Κυριακή λοιπόν πρέπει να στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Ψηφίζουμε όλοι και στέλνουμε πίσω το λογαριασμό. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι και δεν πρέπει να είναι δεδομένος λαός. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι υποψήφια της Κεντρικής Επιτροπής στις προσεχές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκλογική διαδικασία της Κυριακής σηματοδοτεί το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους. Η συμμετοχή είναι εντολή πολιτικής αλλαγής και αναμένουμε τα μέλη μας να έρθουν και να ψηφίσουν. Το κλίμα είναι πραγματικά κακό. Η κοινωνία δεμελίζεται από κρίσεις ενεργειακή, οικονομική, εργασιακή και κυρίως κρίση αξιών. Η πολιτική απόφαση του συνεδρίου μας για εκλογή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση δίνει στα μέλη τη δυνατότητα να αποκτήσουν έναν ενεργό ρόλο και να έρθουν στο κέντρο της λήψης αποφάσεων. Με την εκλογή του Προέδρου την Κυριακή προσδοκούμε να δηλώσουμε παρούσες και παρόντες στον αγώνα για αλλαγή αυτού του κλίματος, τον οποίο αγώνα και πρέπει να υπηρετήσουμε ενωμένοι και ενωμένες. Η υποψηφιότητά μου για μέλος της Κεντρικής Επιτροπής εκφράζει τη στήριξη στις προτάσεις Τσίπρα, επιδιώκει την ηλικιακή ανανέωση του χώρου και ασφαλώς πρεσβεύει την διάθεσή μου για προσφορά στον τόπο. Θα ήθελα να πω ότι τα Ιόνια Νησιά είναι η πρώτη φορά που θα εκπροσωπηθούν με 6 θέσεις στο ανώτατο πολιτικό όργανο του κόμματός μας και θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους μου.